Νέες διαδηλώσεις και ταραχές σημειώθηκαν στην Μάνταλεϊ, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ. Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους κατά της στρατιωτικής δικτατορίας, ενώ ζητούν την άμεση απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος, ενώ οι διαδηλωτές καταγγέλουν πως οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα. Όπως έγινε γνωστό, δύο διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, στην πρωτεύουσα Νέπιτο, εκατοντάδες άνθρωποι τιμούν την μνήμη της 20χρονης που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Η μία Τουέτουε Καίνγκ πυροβολήθηκε στο κεφάλι την προηγούμενη εβδομάδα όταν η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει τους διαδηλωτές με ρήψεις νερού και πλαστικές σφαίρες.